Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, το όνομά μου είναι Ακάς, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος, αναλυτής ταρό και θα κάνουμε σήμερα κάτι πολύ όμορφο, ένα πολύ ιδιαίτερο διάλεξε μια κάρτα, ένα πολύ ιδιαίτερο pick a card. Στην κοινότητά μου είχα βάλει το αν ήξερες, αν μπορούσες και από εκεί πέρα εσείς έχετε βάλει λοιπόν τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας απόψεις. Αν θα είμαστε μαζί, αν θα υπάρχει επανασύνδεση, αν σε αγάπησε, αν ένιωσε κάτι, αν έχετε βάλει και αρκετά πολύ ωραία φιλοσοφικά ερωτήματα, όπως αν ζούμε, αν μπορούμε να ζήσουμε ίσως μια καλύτερη ζωή. Μου έχετε γράψει επίσης για αν θα περάσουμε στην πέμπτη διάσταση. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το εξής, είναι λίγο περίεργο. Όντως ισχύει σε ένα επίπεδο. Όμως η Γη και εμείς είμαστε φτιαγμένοι για να ζούμε στην τρίτη διάσταση και όχι στην τέταρτη ή πέμπτη διάσταση. Τώρα, αν θα περάσουμε σε μια άλλη διάσταση, μάλλον σε μια άλλη κατάσταση, υδροχοϊκή, αυτό είναι τελείως διαφορετικό, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Έχετε πει και άλλα πράγματα, όπως αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, πώς θα ήταν, αν σας έχει αγαπήσει, αν μείνω ή αν φύγω, αν θα ξαναγυρίσουμε, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα, σωστό και αυτό πολύ ωραίο. Αν θα ξαναβρεθούμε, αν είχα επιλέξει να κοιτάξω μόνο τον εαυτό μου, πώς θα ήταν τώρα, σωστό και αυτό. Αν ζούσαμε, αν αξίζει η αγάπη μου γι' αυτό, αν με αγάπησε. Αν μπορούσε, τι θα έλεγε, τι θα έκανε. Αν έχω σταθερή δουλειά, αν το μήνα Δεκέμβριο θα έχουμε κάποιο συμπατικό δώρο και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αν κέρδισε το λαχείο μου. Αυτό κι αν είναι ένα από τα ερωτήματα τα οποία, να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ που καίει, ας το πούμε, συγγνώμη, αν θα γίνω μάνα. Λοιπόν, και ένα πολύ όμορφο, πολύ το αντίστροφο του αν είναι το να κάνουμε. Και αυτό είναι και πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, θα προσεγγίσουμε το αν, θα δείτε πώς θα γίνει με διάλεξη μια κάρτα, θα με δείτε βέβαια να στρώνω εδώ τα χαρτιά, να φτιάχνω, να το δένω εδώ όλη τη διαδικασία. Και στη συνέχεια, ναι, είναι το να κάνουμε, εμείς να κάνουμε. Τι χρειάζεται εμείς να κάνουμε, χωρίς να είμαστε, να το πω έτσι, ανεξαρτοποιημένοι κατά κάποιο τρόπο, αν μπορώ να το πω αυτό έτσι, από τους άλλους. Είναι προτροπή. Να, πρέπει να κάνουμε, να ζήσουμε, να κάνουμε πράγματα τα οποία μας αρέσουν μέσα από όλες τις δυσκολίες και μέσα από όλα αυτά τα οποία συναντάμε. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό και πώς θα απαντηθούν τόσα πολλά ερωτήματα. Μία προσέγγιση, θα σας το πω, δεν θα το αναλύσω περισσότερο, είχε πει ο Καρλ Γιούνγκ για το συλλογικό ασυνείδητο. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν όλοι συντονίζονται, γίνεται πραγματοποιείται. Όταν συντονίζονται δηλαδή όλες οι σκέψεις πολλών ανθρώπων, όπως και τώρα εδώ γίνεται, τότε μπορούμε να προσεγγίσουμε και να έχουμε μία απάντηση. Γίνεται και αυτό. Η άλλη απάντηση είναι η πληροφορία, η ενέργεια. Η ενέργεια, να σας πω κάτι, είναι ξεκάθαρο, επειδή ακούτε για ενέργειες, ακούτε για το ένα, για το, ακούτε για το άλλο. Δεν το αναλύσω περισσότερο γιατί δεν θέλω να μεγαλώσει το βίντεο και να σας κουράζω. Η ενέργεια είναι ένα πράγμα, είναι πληροφορία. Σκεφτείτε το λίγο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Βρέχει. Βρέχει πολύ, βρέχει, πέφτει νερό, πέφτει στο έδαφος. Η φύση αναγεννιέται μέσα από το νερό. Οι άνθρωποι μέσα από τη φαρμακευτική αγωγή θεραπεύονται ή οτιδήποτε άλλο, διότι το φάρμακο πολλές φορές έχει να κάνει με το υγρό στοιχείο, έτσι. Τι σημαίνει όμως αυτό? Τι σημαίνει το νερό πέφτει στη γη? Τι σημαίνει παίρνουμε φάρμακο? Τι σημαίνει κατ' επέκταση, τι σημαίνει αγάπη? Είναι πληροφορία, όλα αυτά είναι πληροφορίες. Πάνω χάρη. Είμαι ερωτευμένος, είσαι ερωτευμένη. Αυτό είναι μια πληροφορία. Είναι μια πληροφορία συναισθημάτων, είναι μια πληροφορία του μυαλού. Τι σημαίνει πέφτει νερό στη γη? Σημαίνει το νερό πέφτει στα φυτά και τα φυτά τρέφονται, παίρνουν τροφή, παίρνουν αυτό που χρειάζεται να πάρουν για να τραφούν και να μεγαλώσουν. Με το νερό επίσης πίνουμε νερό, μπαίνει στο σώμα μας μέσα, είναι μια πληροφορία. Ο οργανισμός του παίρνει μια πληροφορία, λέει: ωραία, μπαίνει νερό μέσα, οπότε είναι καλό αυτό για τον οργανισμό. Ξεδιψάω, κάνω, δεν αφυδατώνομαι κτλ. Είναι μια πληροφορία, φίλες και φίλοι. Σκεφτείτε το λίγο, προβληματιστείτε λίγο πάνω σε αυτό. Έτσι είναι και αυτά τα οποία θα προσεγγίσουμε. Θέλετε να πείτε, μπαίνουμε στην πέμπτη διάσταση? Είναι μια πληροφορία. Πώς θα είναι η πέμπτη διάσταση? Τι θα βιώσουμε? Πώς είναι το να το βιώνεις? Και όχι να μένεις μόνο στο αν και μόνο εκεί. Έχετε πει πολύ ωραία πράγματα, τα οποία όλα αυτά είναι όμορφες, ωραίες πληροφορίες. Αν στον οργανισμό αντί για νερό βάλω κάτι, ας πούμε, καφέ με αλάτι,
Μην μου πείτε, ο οργανισμός αντιδρά. Λέει, τι βάζεις τώρα. Και το φτύνουμε. Δεν πίνουμε τον καφέ με αλάτι πολύ ευχάριστα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι όλα στο σύμπαν, ακόμα και στο σύμπαν, είναι πληροφορίες. Το φως του ήλιου είναι μια πληροφορία η οποία έρχεται και βοηθάει τη γη να αναγεννιέται. Γιατί χωρίς φως του ήλιου δεν υπάρχει ζωή, έτσι. Οι πλανήτες, το πλανητικό μας σύστημα έτσι όπως είναι στημένο είναι μια πληροφορία με όλα αυτά που ανακαλύπτουμε. Όλος ο κόσμος, όλο το σύμπαν είναι μια πληροφορία και για να το πάω για τους ψαγμένους, όταν ο άνθρωπος παρατηρεί το σύμπαν, καμπυλώνει το φως. Μένω εκεί, δεν χρειάζεται να πω περισσότερο. Με λίγα λόγια, ζούμε σε έναν κόσμο, σε ένα σύμπαν όπου εμείς το επηρεάζουμε ανά πάσα στιγμή διότι αλλάζουμε την πληροφορία. Μένουμε εκεί. Αυτό τώρα λοιπόν που θα κάνουμε για να έρθουμε στα δικά μας εδώ, και να το αναλύσουμε και να το δούμε, είναι όλα τα ερωτήματά σας θα γίνουν μέσα από ένα διάλεξε μια κάρτα. Μέσα από τέσσερις επιλογές θα βγουν πληροφορίες οι οποίες θα σας βοηθήσουν. Είπαμε, η ενέργεια είναι πληροφορία. Αυτή η πληροφορία με κάποιο τρόπο θα έρθει μαγικά, με έναν μαγικό τρόπο, χωρίς να σημαίνουν, δεν κάνω μαγικά, όχι, με έναν τρόπο ενεργειακό, ας το πούμε, με έναν τρόπο ο οποίος απαντάνε τα ταρό, να μας δώσουν μια πηξίδα και να σας απαντήσουν στα δικά σας ερωτήματα. Και θα αρχίσω λοιπόν να ξεκινήσω, να ανακατέψω λίγο φίλες και φίλοι, για να αρχίσουμε να κάνουμε λοιπόν το διάλεξε μια κάρτα. Έπεσε ήδη μια πληροφορία και προσέξτε να δείτε, αυτή η πληροφορία είναι που σας είπα προηγουμένως. Είναι η Βασίλισσα Πεντάκτινο. Είναι μια πολύ ισχυρή ενεργειακή κάρτα. Έχει να κάνει με τη φύση, έχει να κάνει με το εδώ και το τώρα. Εντάξει, πολύ σωστά κάποια έγραψε η πέμπτη διάσταση. Κοιτάξτε, είναι το πεντάκτινο, έτσι. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι στο χέρι μας, μάλλον η πέμπτη διάσταση είναι στην καρδιά μας. Το αποτέλεσμα είναι στην καρδιά μας και όχι τόσο πολύ νοητικό. Γιατί πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς τα κάνουμε πολύ νοητικά, τα διηλίζουμε πολύ νοητικά. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πράγματα βεβαίως. Εδώ είναι η φροντίδα, είναι η αγάπη, είναι η φύση, είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια η οποία βγαίνει, έτσι. Λοιπόν, για να συνεχίσω να ανακατεύω, για να τα βάλουμε λοιπόν να φτιάξουμε τις κάρτες μας. Και φυσικά εννοείται θα πάμε να τα αναλύσουμε. Λοιπόν, επιλέγω φίλες και φίλοι, 1, 2, 3 και εδώ μισό λεπτό, 4. Αυτό είναι το πρώτο πακέτο. Συνεχίζω, θα πάω στο δεύτερο πακέτο. Να ανακατέψω λιγάκι, αν και έχω ανακατέψει είναι... Οι ενέργειες είναι πολύ φρέσκες, δηλαδή και οι κάρτες εδώ από τώρα που τις πιάνω εγώ έχουν μια φρεσκάδα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά εν πάση περιπτώσει μια φωτογραφία που έχω ανεβάσει τώρα μπορεί να σας ενδιαφέρει, δεν πειράζει. Οι κάρτες μου ζουν μέσα σε κρυστάλλους, μέσα σε ειδικές συνθήκες, ας το πούμε, κρυσταλάκια, πράγματα, προστασία, φυλαχτά, το ένα το άλλο. Οπα, ένα λεπτό, να τα βάλουμε εδώ για να έχουμε χώρο. Λοιπόν, ειδικά μπουκαλάκια με ειδικό ενεργειακό, ας το πούμε, αποτύπωμα. Λοιπόν, ώρα σώμα, αρωματοθεραπείες και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο deck, το βάζουμε εδώ. Στη συνέχεια πηγαίνουμε εδώ, να ανακατέψω και εδώ καλά. Να πάμε λοιπόν μετά, για να αρχίσουμε να τα εκπαιξιδούμε στο τρίτο deck. Εδώ είναι το τρίτο deck με αυτές τις κάρτες. Που δεν ξέρω, αυτό το διάστημα έχω συνδεθεί πάρα πολύ μαζί τους. Αυτές οι κάρτες είναι παλιές, είναι ωραίες. Είναι της Νίας Θεοφανίδου. Πολύ ιδιαίτερες, πολύ δυνατές. Συντονίζομαι πάρα πολύ καλά. Και με τις αρκάνους συντονίζομαι τον τελευταίο καιρό με πολύ μεγάλο, έτσι, συντονισμό, λοιπόν, και πηγαίνουμε και στις αυτές, τις δικές μου, αυτές είναι οι προσωπικές δικές μου, είναι ειδικά μοιημένες, με βαφτιστικό όνομα και με την ημερομηνία γέννησής μου, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, λοιπόν, και εδώ, μην φανταστείτε τίποτα το εξωφρενικό, λοιπόν, ξεκινάμε. Τα ερωτήματά σας, σκεφτείτε τα ερωτήματά σας, ό,τι γράψατε σε μένα, ό,τι αυτό είναι το αν ήξερες, και να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα που έχετε μέσα από τα ταρό και μέσα από αυτό το στρώσιμο. 1, 2, 3, 4. Όποιο ερώτημα έχετε. Θα κερδίσω το λαχείο, θα βγάλω λεφτά, θα παντρευτώ, θα κάνω, θα γίνω μάνα, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Τα ταρό θα απαντήσουν και με το αν και με το να. Εντάξει, θα απαντήσουν και με τις δύο αυτές οι ιδιότητες, ας το πούμε. Και ξεκινάω λοιπόν με την πρώτη κάρτα. Μάλλον θα τα βάλω εδώ. Άσος ξυφών. Πόσες αλήθειες έρχονται στην επιφάνεια. Μία βασίλισσα μπαστούνι που έχει να κάνει με πολλά πράγματα, ένας τροχός της τύχης,
και ένα 2 καρό. Δείτε πόσο, θα σας τα φέρω και κοντά να τα δείτε, γιατί θέλω να τα βλέπετε στο δέκτη σας, στο πούμε, στο κινητό σας, να βλέπετε όλη αυτή την παντεσία, στο πούμε, χρωμάτων και πληροφοριών. Για τον καθένα από εσάς, οι πληροφορίες μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές για τον καθένα, έτσι. Να σας δονεί κάτι διαφορετικό, να συντονίζεστε με κάτι διαφορετικό. Έχουμε έναν άσο ξυφών, ο οποίος σημαίνει δύναμη, προσπάθεια, κατάκτηση, αλήθειες. Αν λοιπόν έμενες, θα έπρεπε να βγουν αλήθειες. Η αξία σου που ήταν σε όλη αυτή την ιστορία. Αν λοιπόν σε οτιδήποτε αναζητάς εδώ πέρα και επέλεξες το πρώτο λοιπόν, το πρώτο deck, έχει να κάνει με το προχωράω, έχει να κάνει με το διαχωρίζω. Διαχωρίζω τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, διαχωρίζω τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική πληροφορία που ο καθένας ή καθεμιά από εσάς θα το αξιολογήσει κατάλληλα. Παραδείγματος χάρη, για να μείνω, να σας βοηθήσω λίγο, για να μείνω σε μια σχέση, πρέπει να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Πολλές αλήθειες. Ναι, λέτε, ας πούμε, αν τα δάκρυά μου άξιζαν. Το θέμα, αν άξιζε εκείνος τα δάκρυα. Όχι. Πάει λίγο διαφορετικά εδώ. Εσύ τι αξίζεις. Εσύ να ανακαλύψεις τι αξίζεις. Αν θα γίνει επανασύνδεση. Εδώ πρέπει να υποθούν αλήθειες, να ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια γυναίκα. Μάλλον είστε εσείς. Για τους άντρες αφορά μια γυναίκα. Αν είστε γυναίκα, είστε εσείς. Προσέξτε, μην τον μπερδέψουμε, είστε εσείς. Είναι μια δυναμική γυναίκα, μια ιδιαίτερη γυναίκα. Αφορά βέβαια ζώδια της φωτιάς ή οροσκόπους. Σε περίπτωση που δεν ανήκετε σε αυτό το ζώδιο, δείτε λίγο το χάρτη σας, αν θέλετε βέβαια, πως έχετε πολύ φωτιά στο χάρτη σας, πέρα από αυτό όμως, ή και την Αφροδίτη εδώ, πέρα από αυτό όμως δηλώνει σοφία, διέστηση, δύναμη. Στο αν λοιπόν απαντιέται, τι σου λέει η διέστησή σου. Αν γινόταν, για βάλ τον μπροστά με τη διέστησή σου να φτιάξεις την εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό και στην καρδιά σου, πώς θα ήταν τα πράγματα. Ακόμα και σε αυτό το οποίο με ρωτάτε, μάλλον χάρη, αν θα κερδίσω τα λεφτά, αν θα κερδίσω λεφτά. Εδώ τι σημαίνει. Εδώ σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, σου λέει ότι μήπως τελικά το να κερδίσω το λότο δεν είναι αυτό, αλλά να μπω σε πιο πνευματικά μονοπάτια. Θα μου πείτε, μα χωρίς λεφτά. Ναι, παίζουν ρόλο και τα λεφτά. Και έρχεται εδώ πέρα. Ο τροχός της τύχης. Αν έχει τύχη, διάβαινε. Η απάντηση λοιπόν σε όλους εσάς που μπορεί να είναι «Α, θα κερδίσω λεφτά, εδώ έχει να κάνει με καριέρα, με τα επαγγελματικά, να έχω τύχη» είναι ναι. Προσέξτε, όταν λέω ναι δεν εννοώ να κερδίσω χρήμα, ενώ δες αν ο Δίας έρχεται και καλό θα είναι να δείτε και τον αστρολογικό, γι' αυτό έχει εδώ και έναν αστρολογικό χάρτη, να δείτε τον αστρολογικό σας χάρτη, αν ο Δίας είναι σε ευνοϊκή θέση. Θα μου πείτε, μα θα βασιστώ στην αστρολογία ή στα ταρό ή σε αυτά για να... Είναι μία ένδειξη. Υπάρχουν κάποια συμβόλαια, να το πούμε έτσι, στην αστρολογία κάποιες, και κάποιες μοίρες και κάποιες όψεις οι οποίες ευνοούν κάποια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Η αστρολογία δεν απαντάει με αυτόν τον τρόπο όπως δυστυχώς έχουμε μάθει. Δεν είναι ένα προβλεπτικό εργαλείο υψής της ανάλυσης, να το πω έτσι. Μπορεί και να γίνει βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά η αστρολογία, η ρυθμολογία, τα ταρό είναι πηξίδα. Είναι κατευθύνσεις. Εδώ σου λέει έχεις τύχη. Την ψάχνεις όμως την τύχη σου ή την βρίζεις την τύχη σου. Και το επόμενο είναι το 2 καρό. Το 2 καρό έρχεται να απαντήσει με το 2, δηλαδή έρχεται να απαντήσει για φίλους, για συνεργασίες, για εργασίες, για αισθήματα, για επανασυνδέσεις. Και ποιο είναι το κρυφό μήνυμα που υπάρχει εδώ? Αν, λέει εδώ. Αν λοιπόν ήσασταν μαζί, πρέπει να υπάρχει μια πολύ σωστή και καλή επικοινωνία, να υπάρχουν γερές βάσεις. Αν θα ήσασταν μαζί, θα πρέπει να ήσασταν και φίλοι. Αν ήσασταν μαζί, θα πρέπει να συναντιόσασταν κάπου. Αν δεν είστε αυτή τη στιγμή μαζί, τότε σημαίνει ότι για κάποιο λόγο υπάρχει αυτή η ιστορία, υπάρχει αυτή η διάσταση μεταξύ σας, διότι δεν υπήρχε το ερωτικό ταξίδι. Προσέξτε, εδώ λέει ταξίδι να είναι και το πραγματικό ταξίδι, αλλά δεν υπήρχε όμως και η σωστή επικοινωνία μεταξύ σας. Φίλες και φίλοι λοιπόν εδώ, αν τα βάλουμε εδώ πέρα κάτω, έχουμε μια ιστορία που εξελίσσεται. Σπαθί, που αφορά και όλα τα ζώδια του αέρα και οι καιροσκόπους. Λοιπόν, εδώ έχουμε φωτιά, αέρας λοιπόν και φωτιά συνεργάζονται. Τι κάνει ο αέρας και η φωτιά? Πάθος.
Μήπως όμως το πάθος υπήρχε μόνο από εσάς και όχι από εκείνον? Και αν είστε άντρας, μήπως τελικά η γυναίκα που αγαπούσατε αναζητούσε πράγματα τα οποία εσείς ίσως δεν μπορούσατε να πάρετε πρωτοβουλίες και να τα δώσετε? Η ζωή όμως παίζει περίεργα παιχνίδια και παίζει περίεργα παιχνίδια πολύ καλά. Οπότε στο αν, απαντάει εδώ, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αν ήξερες λοιπόν ότι ίσως αυτή τη στιγμή είσαι και τυχερός και τυχερή που είναι έτσι τα πράγματα. Διότι και εδώ πέρα αυτό που υπάρχει, το σημείο που υπάρχει, είναι μία συνάντηση. Διαισθητικά θα έλεγα, όχι μία συνάντηση με ανθρώπους, μία συνάντηση με το πεπρωμένο σου, θα έλεγα εγώ. Δεν μπορώ να ξέρω για τον καθένα ξεχωριστά τι μπορεί να είναι. Εδώ όμως έχουμε επικοινωνία. Έχουμε τον Ερμή, ο οποίος επικοινωνεί μέσα από ιδιαίτερους τρόπους και επίσης έχει να κάνει με μία συνάντηση ίσως με το δικό σου πεπρωμένο. Το αν λοιπόν γίνεται πολύ όμορφα εδώ πέρα, με κάποιες αλήθειες οι οποίες βγαίνουν, αλλά το αν απαντιέται με την πρώτη κάρτα εδώ, τον Άσο Ξυφών, που ξέρεις τι σημαίνει. Σημαίνει βρες την αξία σου και τότε θα καταλάβεις, θα πάρεις τις απαντήσεις. Βρες τη διαισθησή σου, πίστεψε στην τύχη σου και πίστεψε στην αλήθεια και μέσα από τους ανθρώπους για να δεις το ταξίδι σου. Αυτό είναι το πρώτο πακέτο. Πολύ ωραίο το πρώτο πακέτο. Συγκλονιστικό θα έλεγα. Πολύ ξεκάθαρο. Πάμε στο δεύτερο πακέτο. Ανοίγω τα χαρτιά. Πρώτο χαρτί. Η μεγάλη αίρια. Κοιτάξτε, μια πανέμορφη, δυνατή εικόνα, πανέμορφα χρώματα. Όπου δηλώνει κυρίως εσάς τις γυναίκες. Αν είστε άντρας, τότε μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει μια γυναίκα στη ζωή σας, η οποία είναι εκεί μάλλον για να σας βοηθήσει. Η μεγάλη αίρια λοιπόν συνοδεύεται με έναν ακόλουθο πεντάκτηνο. Τα καλά, ναι, η αλλαγή όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι εδώ και πέρα από αυτό όμως. Ωραία λοιπόν. Συνεχίζουμε με μια επόμενη κάρτα η οποία είναι συγκλονιστικό, διότι κοιτάξτε να δείτε οι πιθανότητες πάντα όταν, να σας πω κάτι, γοητεύομαι εγώ προσωπικά, όταν χρησιμοποιώ διαφορετικά ντεξ και βγαίνουν οι ίδιες κάρτες. Έχει βγει μια αρχιέρεια εδώ. Και επαναλαμβάνεται πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει εδώ... Θα το δούμε, διότι εδώ υπάρχει μία γυναίκα, ένας άντρας, ξανά μία γυναίκα, μία αρχιέρεια, η οποία όταν επαναλαμβάνεται έχει να κάνει με μία πολύ έντονη ενέργεια, θηλυκή ενέργεια, όπου έχουν περικυκλώσει αυτόν τον άντρα. Μπορεί να είναι και δύο γυναίκες οι οποίες διεκδικούν τον ίδιο άντρα, μήπως ήσασταν σε τέτοιο στυλ. Εννοώ δηλαδή για το ερωτικό κομμάτι. Στα υπόλοιπα θέματα σκεφτείτε και λίγο πιο ανοιχτά. Δηλαδή, αν είναι σε θέμα εργασίες, μπορεί να είναι ότι υπάρχει η επιλογή που πρέπει να κάνει ένας προϊστάμενος και σε δύο επιλογές. Εδώ μιλάμε για πρόσωπα, μιλάμε όμως και για καταστάσεις. Και το άλλο είναι το 3 κούπα, είναι μια πολύ καλή κάρτα, η οποία έχει να κάνει με το ζώδιο, μάλιστα, εδώ μου βγήκε ανάποδα. Λοιπόν, εδώ έχει να κάνει με τα ζώδια του νερού, όμως κυβερνάται αυτή η κάρτα από το ζώδιο των διδύμων. Και επειδή βγήκε ανάποδα, σημαίνει αστάθεια, αδυναμία αλλά και απιστία. Γι' αυτό το έλεγα εδώ ότι αυτές οι δύο γυναίκες έχουν περικυκλώσει αυτόν τον άντρα. Η απιστία δεν έχει να κάνει με το ερωτικό κομμάτι. Η απιστία, η προδοσία, η δυναμία, οι λάθος επιλογές, οι αδύναμες επιλογές έχουν να κάνουν σε όλη μας τη ζωή, σε όλα μας τα κομμάτια της ζωής μας. Αν λοιπόν μπορούσες να καταλάβεις, θα καταλάβαινες ότι έχεις πολύ δυνατή διαίσθηση. Πρέπει όμως να αντιληφθείς ότι αυτός εδώ ο γοητευτικός, ας το πούμε, νέος, εδώ πέρα έχουμε σελήνη, εδώ κυβερνάται από τη σελήνη, όπως το βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε κυρίως τη σελήνη και πανσέλινο, επηρεάζεστε από αυτές τις περιοχές, από τις φάσεις της σελήνης, τις περιοχές της σελήνης, κρατάει ένα κλειδί και ένα βιβλίο το οποίο δεν μπορείτε να δείτε τι έχει μέσα. Η αλήθεια πολλές φορές γράφεται μέσα από το κλειδί της καρδιάς. Όταν λέμε κλειδί της καρδιάς, εννοούμε σε όλα αυτά τα οποία εμείς αγαπάμε και θέλουμε στη ζωή μας. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Αν χρησιμοποιήσεις τη διαίσθησή σου σωστά, τότε έχεις καταλάβει ότι αυτός ο άντρας, ναι μεν έρχεται με έναν αργό ρυθμό, με κάποια πράγματα, με επαγγελματικά νέα, σου λέει να χτίσεις κάτι, αλλά πρόσεχε όμως, διότι η δεύτερη αρχιέρεια που έρχεται εδώ πέρα, έρχεται και με κάποια μυστικά. Έχεις εσύ τα μυστικά σου, έχει και αυτή τα μυστικά της. Οπότε, αν ήσουν αληθινή, τότε θα είναι αληθινή και αυτή. Ένα καθρέφτης. Αν όμως δεν ήσουν αληθινή ή αληθινός, να το πω έτσι γιατί έχει να κάνει και με τη διαίσθηση,
τότε και εδώ έχεις να αντιμετωπίσεις ακριβώς καρμικές καταστάσεις στο ίδιο πράγμα. Εδώ το αν, για να σας βοηθήσω ακόμα περισσότερο, είναι πώς χρησιμοποιώ τις αποφάσεις μου, τη λογική μου, την ενέργειά μου. Αν καλό καλό, τότε θα μου έρθει καλό. Αν κάνω κακό, τότε θα μου έρθει κακό. Και στο τέλος, εδώ, αυτό το οποίο εσείς χρειάζεται να προσέξετε, είναι ζώδιο διδύμων. Σημαίνει επικοινωνία. Πώς επικοινωνώ τα θέματα αγάπης? Τα επικοινωνώ μέσα από αδύναμες επιλογές? Τα επικοινωνώ μέσα από το να είμαι το τρίτο πρόσωπο? Επικοινωνώ τα θέλω μου, αυτά που θέλω να κάνω, σε θέματα τύχης ή οτιδήποτε, μέσα από από μια δραματοποίηση καταστάσεων? Αν ήξερες τώρα αυτές τις πληροφορίες, τι αποφάσεις θα έπαιρνες? Εδώ, παραδείγματος χάρη, για επανασύνδεση, αν ήξερες ότι αυτός ο άντρας κοιτάει γενικότερα, είναι παίχτης, πώς θα σου φαινόταν? Δηλαδή, κάποιος σου έλεγε, δηλαδή έπαιρνες την απάντηση και ήξερες. Αν έλεγες εδώ ότι για τα δάκρυα τα οποία έχεις σπαταλήσει για έναν άνθρωπο, αν ήξερες ότι εδώ τελικά αυτός είναι και λίγο ανώριμος για τέτοια πράγματα. Γιατί εδώ αυτό που βγαίνει σε θέματα αγάπης βγαίνει ανοριμότητα, σε θέματα τύχης βγαίνει ότι χρειάζεσαι διέστηση και αληθινή πνευματική δύναμη για να μπορέσεις να πετύχεις αυτά τα οποία θες να πετύχεις. Και στο τέλος σου λέει προσοχή στα θέματα αγάπης, στις επιλογές που κάνεις. Ωραία λοιπόν. Αυτές είναι οι ωραίες, έτσι, μέσα από τα ταρό, οι ωραίες, ας το πούμε, κατευθύνσεις, ο ωραίος χάρτης ο οποίος ανοίγεται. Δεν έχω να πω κάτι άλλο σε αυτό, νομίζω καλύφθηκε. Είπαμε αρκετά, είναι ένα πολύ δυνατό ρίξιμο το δεύτερο και αυτό πολύ καλό, πολύ δυνατό. Πάμε λοιπόν στην τρίτη σου επιλογή. Ποια είναι η τρίτη επιλογή? Να αρχίσω να ανοίγω τις κάρτες λοιπόν. Η πρώτη κάρτα που όπου βγαίνει πολύ έντονο το θηλυκό στοιχείο. Διότι φαίνεται ότι πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό στο κανάλι μου, είναι γυναίκες που με ακολουθούν, αλλά έχω και ένα 80-20, δηλαδή 80% του συνόλου του καναλιού των συνδρομητών που με ακολουθούν γυναίκες, το υπόλοιπο 20% είναι άντρες. Λοιπόν, εδώ βγαίνει μια γυναίκα, μια βασίλισσα ξυφών, μια δυνατή γυναίκα, μια πολύ δυνατή αποφασιστική γυναίκα, η οποία δεν μασάει. Έχει ευαισθητή καρδιά, την κρύβει πάρα πολύ όμως και θα παίξει τέτοιο παιχνίδι που να μην φανεί σε κανένα. Δεν θέλει να φανεί αδύναμη. Επίσης βγαίνει εδώ μάλιστα ένα 8 ξυφών, που το 8 ξυφών είναι η παγίδευση. Εδώ έχουμε ζώδια του αέρα, εδώ ζώδια του αέρα και οροσκόπους, έτσι. Α, όμως έχουμε και το 2 πεντάκτινο. Οπα. Ναι, έχουμε και το 2 πεντάκτινο, παιδιά. Το 2 πεντάκτινο είναι μία από τις κάρτες, οι οποίες είναι το γιν και το γιάνγκ. Έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρού εδώ, κυρίως κυβερνάει το ζώδιο του εγώ καιρού, βέβαια υπάρχουν από πίσω και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, έτσι. Και έχουμε και Κρόνο. Κρόνο στον εγώ καιρό, το 2 πεντάκτινο λοιπόν. Είναι η δεκανία, στο πούμε, πώς κυβερνάτε δηλαδή αυτή η κάρτα. Γιατί σας το λέω αυτό? Σας το λέω να δείτε λίγο το χάρτη σας, γιατί φαίνεται ότι επηρεάζεστε από αυτό. Και βεβαίως τι άλλο έχουμε? Έχουμε πάλι μία σπαθάτη εδώ. Μία ντάμα σπαθάτη, η οποία μπορεί να γίνει πολύ δυνατή, μπορεί να γίνει μια πολύ καλή φίλη, έχει τον αριθμό 12, μπορεί όμως να γίνει μια κουτσομπόλα, μια πολύ πονηρή, χείρα ίσως, από τις κακιασμένες χείρες όμως, έτσι, και πολύ δύστροπη και δύσκολη. Για να δούμε εδώ τι έχουμε τώρα, για να δούμε την ιστορία η οποία εξελίσσεται εδώ στο αν μας. Αν ήξερες. Αν ήξερες τι δύναμη έχεις, απαντάω εγώ, γιατί το πάω λίγο διαφορετικά σε αυτό το τρίτο μου γέννη. Αν ήξερες τι δύναμη έχεις, τι αποφασιστικότητα, θα καταλάβαινες ότι μόνη σου βάζεις, ή και μόνο σου βάζεις, τον εαυτό σου σε φυλακή. Από μόνη σου αφαιρείς το δικαίωμα από τον εαυτό σου, από την καρδιά σου, από το μυαλό σου, να έχεις δύναμη και να προχωρήσεις. Μόνη σου πολλές φορές σε αυτή τη ζωή, παίρνοντας αποφάσεις δύσκολες, ίσως και σκληρές, οι οποίες θα σε οδηγήσουν όμως σε μια άλλη κατάσταση. Αν βγεις από τη φυλακή σου, πρόσεξε γιατί αυτό λέει η ιστορία εδώ, αν βγεις από τη φυλακή σου, τότε πας σε κάτι πολύ καλύτερο. Σε κάτι, επειδή έχει τον αριθμό 2, που το 2 είναι η σύζυξη, το 2 σημαίνει συνεργασία, το 2 σημαίνει μαζί, σημαίνει γνωρίζω κάτι άλλο, ένα στέρεο έδαφος επιτέλους, θα καταλάβαινες ότι εδώ τελικά στη ζωή όλα είναι ένας κύκλος, όπου είναι άσπρος μαύρος, όπου το ένα συμπληρώνει το άλλο.
Αν ήξερες, σημαίνει τότε ότι αυτό που ζεις δεν είναι τιμωρία, είναι δικός σου αυτοεγκλωβισμός, ο οποίος όμως σου δίνει, έχεις τη δύναμη να ξεφύγεις και να χτίσεις κάτι σταθερό και όμορφο. Εδώ όμως τώρα ανοίγουμε μία ξυφών και κλείνουμε μία ξυφών, με μία ντάμα. Πρόσεξε στη ζωή σου, εδώ είναι το αν και το να, να μην γίνεις αχώνευτη, αψυχολόγητη, πονηρή, στήρα, επειδή κάποιοι ή κάποιος σε πλήγωσε. Ένα σοβαρό μήνυμα αυτό, ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Εδώ επίσης υπάρχει και το ζώδιο της Παρθένου, το γύρισα εδώ, το ζώδιο της Παρθένου, δηλαδή, ναι μεν αφορά ζώδια του αέρα, αλλά αυτή η κάρτα κυβερνάει και από το ζώδιο της Παρθένου, που σημαίνει αναλύω, υπεραναλύω, αναλύω στο μυαλό μου ότι έχει γίνει και μη σημαίνει και αιμονή, έχω κολλήσει στο παρελθόν. Άρα λοιπόν εδώ το αν είναι, έχεις πολύ δύναμη, βγες από αυτό που έχεις εγκλωβιστεί, αλλά μπορείς όμως να προχωρήσεις στο μέλλον σου χωρίς αιμονές και να έχεις κολλήσει σε κάποια πράγματα. Να προχωρήσεις στη ζωή σου όπως πρέπει, όπως χρειάζεται, όπως εσύ πιστεύεις, όπως είναι. Διότι εδώ σου δίνονται πολύ μεγάλες δυνατότητες, αγαπητοί μου. Και αγαπημένο μου, διότι εδώ σημαίνει ότι υπήρχε μια γυναίκα στη ζωή σου όπου έπαιξε πολύ καταληκτικό ρόλο. Αν δεν υπήρχε γυναίκα, τότε σημαίνει ότι είναι η διέστησή σου, εδώ είναι η αποφασιστικότητά σου. Τα ταρό, είπαμε, απαντάνε μέσα από περίεργους τρόπους, δεν μάλλον μας κατευθύνουν. Μας δίνουν την πληροφορία, τώρα τι θα την κάνουμε είναι στο χέρι μας. Έχουμε ελεύθερη βούληση, ο καθένας, η καθεμιά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όμως, εδώ αυτό που σημαίνει είναι ότι έχεις μπει σε έναν αυτοεγκλωβισμό, έχεις χάσει δύναμη γιατί το έχεις επιτρέψει. Τώρα ξέρεις. Επίσης, στα γεγονότα που περνάς ή στους ανθρώπους που συναντάς, επειδή έχουν μια καρμικότητα εδώ, για κάποιο λόγο σημαίνει εδώ, εδώ μπορεί να σημαίνει και ο 8ος οίκος, εδώ σημαίνει και το άρθμος 8, αν κάπου σε αφορά, εδώ σημαίνει αυτοεγκλωβίζομαι, χάνω τη δύναμή μου, επιτρέπω να χάσω τη δύναμή μου. Επιτρέπω στον σύντροφό μου να μου πάρει δύναμη, να μου κλέψει ενέργεια. Επιτρέπω στο αφεντικό μου να μου κλέψει ενέργεια. Επιτρέπω στον ένα στον άλλο να μου κλέψει ενέργεια. Επιτρέπω στη ζωή μου, στη μοίρα μου, στο πεπρωμένο μου, σε αυτά που ζω, να μου φύγει ενέργεια. Άρα να πάω σε ένα λάθος, ας το πούμε, δρόμο ή σε μια λάθος κατεύθυνση. Αλλά δες τι όμορφα πράγματα που σε περιμένουν εδώ, εφόσον καταλάβεις ότι έχεις τη δύναμη να μπει σε ένα στέρεο έδαφος, να αλλάξεις και μέσα από συνεργασία τους ανθρώπους να πετύχεις και να γίνεις αποφασιστική, όρημη και φιλική. Και να γίνεις επίσης ανεξάρτητη και δίκαιη, ικανή και τίμια. Γιατί τα έχεις αυτά τα στοιχεία. Απλά δεν τα βγες προς τα έξω γιατί έχεις πληγωθεί. Αυτό είναι το αν σου. Ωραία λοιπόν. Συγκλονιστικό και αυτό το στοιχείο, συγκλονιστική και αυτή η πληροφορία και πάμε λοιπόν και στην επόμενη. Στην τέταρτη, λοιπόν, όσοι επιλέξατε την τέταρτη επιλογή και ενάτος εδώ αυτοκράτορας. Βγαίνει πρώτος εδώ λοιπόν ένας άντρας. Όλο σου το είναι, ο Θεός σου. Εντάξει, ο άντρας που έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή σου. Ο άντρας ο οποίος ήταν αυτός, ο οποίος μπορεί να σε ανέβασε, αλλά επειδή είναι αυτοκράτορας μπορεί και να σε κατέβασε και να σε έριξε σε άσχημες καταστάσεις. Πολύ λογική, είναι το 4, το 4 είναι πολύ τετράγωνη λογική, σημαίνει συνέστημα πολύ λίγο έως ελάχιστο, ζώδιο κρυός ή οροσκόπος ή αν υπάρχει πολύ φωτιά ή πολύ φωτιά στο πούμε στο χάρτη, πολύ στοιχείο στο χάρτη ίσως του ανθρώπου του οποίου αγάπησες. Και ελάτε ρε παιδιά να μου πείτε τώρα ότι δεν είναι όλα αυτά τυχαία. Από άλλο ντεκ τώρα, γιατί το ξαναείδαμε πριν με τις ιερίες, τώρα το ξαναβλέπουμε εδώ πέρα με τους αυτοκράτορες. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα 2-2. Και πριν με τις βασίλισσες, στα υπόλοιπα ντεκ, με τις βασίλισσες ξυφών, δύο αυτοκράτορες. Δύο αυτοκράτορες εδώ έρχονται να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, σημαίνει πολύ αρσενική ενέργεια. Αν λοιπόν καταλάβαινες ότι αυτή η αρσενική ενέργεια, αυτό το αρσενικό στοιχείο μπήκε στη ζωή σου και είναι πολύ δυνατό, δεν σε αφήνει, σε μπλοκάρει. Δεν σε αφήνει σε χλωρό κλαρί, δεν σε αφήνει, σε ελέγχει, γιατί το 4 είναι και ελεγκτικό. Σε μανιπιουλάρει, σε χειρίζεται, γίνεται χειριστικός. Του αρέσει να σε εξουσιάζει. Σε όλα τα επίπεδα. Και στο ερωτικό κομμάτι και στο σεξουαλικό κομμάτι. Αλλά εδώ όμως σημαίνει ότι η παρουσία του είναι τόσο έντονη που για να δούμε θα βγεις καθόλου εσύ, θα βγει κάτι άλλο εδώ. Βγαίνει σελήνη.
Η σελήνη είναι όλα μας, η ψυχή μας, η καρδιά μας, όλα αυτά τα οποία θέλουμε, αλλά μένουν κρυφά. Η δική σου διαδρομή εδώ είναι σκοτεινή, είναι κρυφή. Επηρέασε βεβαίως και από τις φάσεις της σελήνης, νέα από την Παντσέλινο και τη νέα σελήνη, αλλά δεν βγαίνεις. Δεν εμφανίζεσαι μέχρι στιγμής, αν είσαι γυναίκα. Αν είσαι άντρας, σημαίνει ότι έχεις πολύ έτσι, δύναμη μέσα σου, έχεις πολύ τετράγωνη λογική, έχεις πολύ αυτοπεποίθηση πολλές φορές, έχεις μια αφοβία κατά κάποιο τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι σε κάποιες συγκεκριμένες μοίρες, εδώ για να δω είναι 15-18η μοίρα, εντάξει, 16η μοίρα, ας πούμε, στον κρυό είναι η έννοια του αρχηγού. Εδώ σημαίνει αρχηγηλίκη, σημαίνει αφοβία. Σημαίνει εγώ θα πολεμήσω, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αλλά έχει και ένα ελάττωμα, δεν κάνει πίσω σε τίποτα. Πολλές φορές που δεν κάνω πίσω σε τίποτα υπάρχουν και συνέπειες, διότι εδώ μιλάμε για δύσκολες καταστάσεις. Και το επόμενο είναι μάλιστα ένα άλλο διάρρυο. Έχουν βγει τα διάρρυα λοιπόν πολύ σήμερα, πολύ έντονα και αυτά. Δεν είναι τυχαίο. Ποσειδώνα έχουμε εδώ. Δύσκολο ταξίδι. Πολλά διλήμματα. Υπάρχει βέβαια μια ηρεμία εδώ, αν τον παρατηρήσετε αυτούς εδώ πέρα, υπάρχει μια ηρεμία, αλλά όμως δεν είναι από τους εύκολους ανθρώπους, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Επίσης είπαμε να σκεφτόμαστε και παραπέρα, εγώ σκέφτομαι διαστητικά το πάω τώρα, παραπέρα, θέματα ψυχής, θέματα συναισθήματος, αυτοί οι δύο εδώ που είναι πολύ αρσενική ενέργεια, που στην ουσία είναι ένας, γιατί είναι δύο αυτοκράτορες, δύο κάρτες, απλά ενισχύει την ενέργεια, σημαίνει εδώ ότι έχουμε. Εδώ σημαίνει κρυός, φωτιά, ηχθής, Ποσειδώνας. Κρυφά πράγματα. Σου κρύβε πράγματα. Στο αν λοιπόν είναι ότι είναι αυτός, παρόλο που θέλει να σου πει αλήθειες για τους δικούς του λόγους, θέμα λογικής, σκέφτηκε, ας μην το πω. Δεν είναι ότι φοβάται. Απλά η λογική του είπε, δεν θα στα αποκαλύψω όλα. Δεν θα σου πω αν σ' αγάπησα. Δεν θα σου πω αν είναι προϊστάμενος, αν αξίζεις. Δεν θα σου πω εκείνο. Δεν θα σου πω τι παίχτηκε. Δεν θα σου πω αν θα κερδίσεις κάτι. Γιατί πρέπει να το ανακαλύψεις μόνη σου και να μπεις μέσα από περίεργα ταξίδια. Να το δω. Μέσα από συνεργασίες, μέσα από άλλους ανθρώπους όπου θα πρέπει να ανακαλύψεις εσύ λίγο που κρατάει σκούφια τους, ας πούμε. Τι πρεσβεύουν. Το αν το δικό σου λοιπόν αγαπημένο μου και αγαπημένο μου περνάει μέσα από μια διαδικασία λογικής. Μέσα από μια διαδικασία η οποία σου λέει εδώ πολλές φορές «Οπ, δεν πας παραπέρα. Δεν σε αφήνω να μπει στην καρδιά μου. Δεν σε αφήνω να καταλάβεις όλη τη λογική μου γιατί είμαι αυτοκράτορας. Έτσι, έτσι θέλω, έτσι γουστάρω». Αυτό λέει αυτό εδώ. Αυτή εδώ πέρα οι δύο μαζί που είναι διπλή ενέργεια σημαίνει «Έτσι γουστάρω. Έτσι μου αρέσει, δεν θέλω». Οπότε, στο αν σου είναι ότι εδώ είναι ένα δύσκολο ταξίδι. Είναι ένα περίεργο ταξίδι. Αν αυτό κάπου σου δίνει μία, ας το πούμε έτσι, μία εσωτερική σου ηρεμία και κατάσταση για σένα δηλαδή. Το αν σου εδώ θέλει να σου πει και ένα ανά. Που λέει ότι βρες την ψυχή σου. Αν ήξερες, θα ήξερες πού θέλει να πάει η ψυχή σου πραγματικά. Διότι εδώ έχουμε λίγο να κάνουμε και λίγο με πόνο ψυχής, έχουμε να κάνουμε και λίγο με πόνο καρδιάς, διότι ναι, έχεις περάσει μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η σελήνη δεν είναι από τις ευχάριστες κάρτες. Δείχνουν ένα ταξίδι πολλές φορές δύσκολο, χλωμό, διότι δεν είσαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη με ό,τι έχει γίνει, με ό,τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής. Άρα, ένα κλειδί που μπορώ να σου πω είναι να αναζητήσεις την ευτυχία σου. Τώρα που ξέρεις το αν, τώρα που έχεις καταλάβει, που έχεις αποκρυπτογραφήσει λίγο την όλη κατάσταση, τώρα που ξέρεις πλέον, γιατί πριν δεν ήξερες, τώρα που ξέρεις κατά κάποιο τρόπο, είναι να αναζητήσεις αυτά που θέλει η ψυχή σου και η καρδιά σου, όμως σε κάτι πιο μαλακό, να το πω έτσι. Γιατί εδώ σε έχουν βάλει πολύ στον τοίχο, να το πω έτσι, ειδικά η αρσενική ενέργεια. Αν είσαι άντρας, ναι, μπορεί να δώσει να σημαίνει και ένας πατέρας, μπορεί να σημαίνει και μια πατριαρχική φιγούρα, μπορεί να σημαίνει και ένας προϊστάμενος, μπορεί να σημαίνει ένας συνεργάτης, γιατί είπαμε να πάμε και πιο πέρα, έτσι. Εγώ απλά περιγράφω κάποια πολύ πολύ απλά πράγματα για να μπορείς να τα καταλάβετε, ο οποίος είναι εκεί στυλωμένος, εδώ είναι το στύλωμα, εδώ. Δεν περνάει τίποτα από εδώ. Γι' αυτό και βγήκαν σε αυτή τη σειρά, ας το πούμε, δεν περνάει από εδώ τίποτα. Πολύ δύσκολο να περάσεις αυτόν τον άνθρωπο, ενώ να του περάσει την αγάπη, την τρυφερότητα.
να του περάσεις μια άλλη λογική και να την καταλάβει και να πει ναι, έχεις δίκιο. Υπάρχουν και τέτοιοι άντρες, βεβαίως είναι ότι ναι, λένε έχεις δίκιο. Υπάρχουν και άντρες οι οποίοι είναι τι λες τώρα, μες στην κριτική. Εδώ, διαισθητικά το λέω τώρα, έχεις δεχτεί πολύ κριτική, πολύ φρένο, πολύ πάγωμα, πολύ τείχο και δεν σ' άφησε. Και η ψυχή σου μαύρισε και αναζήτησε άλλες. Εδώ σημαίνει και κάτι άλλο. Εδώ είναι λίγο ψυχολογικό. Ήταν τόσο ο πόνος και η δυσκολία που πέρασες και το εμπόδιο που έφτιαξες φανταστικούς κόσμους. Δηλαδή, οι καταστάσεις που ζούσες ήταν δύσκολες. Η πραγματικότητα ήταν πολύ δύσκολη και έφτιαξες κατά κάποιο τρόπο στο κεφάλι σου, στο μυαλό σου, στη φαντασία σου, στην καρδιά σου, πιο φανταστικούς κόσμους για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Γι' αυτό και είχες και δύσκολα ταξίδια. Αναζήτησες το δύο που σημαίνει τον έρωτα, την ένωση με άλλους ανθρώπους, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την επανασύνδεση. Πέρασες μέσα από δύσκολο ταξίδι. Το αν σου λοιπόν απαντιέται ότι πέρασες μέσα από πολύ δύσκολα ταξίδια και υπήρχαν πολλά διλήμματα. Μπορεί να ήταν φιλικός να φαινόταν ή φιλική, ήρεμος, ήρεμη. Μιλάμε σε όλα τα επίπεδα, έτσι, αλλά είναι δύσκολο. Οπότε, αν με ρωτάτε και για οτιδήποτε, ακόμα αν το ερώτημα, όσοι επιλέξετε κάτι και λέτε, ξέρω εγώ, αν θα γίνω μάνα. Γίνεται, αλλά όμως, αν δεν λύσεις θέματα με την αρσενική ενέργεια, τι θέλει η ψυχή σου και πού θες να πας, υπάρχει πολύ φαντασία και όχι ρεαλισμός. Σκέψου το λιγάκι, πάρτε το και λίγο αλλιώς. Γιατί είπαμε, τα νοήματα είναι πάρα πολλά. Εγώ απλά επεξηγώ μέχρι ένα σημείο, μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω εγώ, μέχρι να κάνω, μάλλον, να κάνω αυτές τις αναλύσεις που μπορώ για να σας βοηθήσω περισσότερο με τα μηνύματα. Και στο τέλος, αυτό που έχω να κάνω και θα το κλείσουμε λοιπόν εδώ πέρα, αυτή ήταν και η τέταρτη επιλογή, είναι, θέλω, πριν είχαμε βγει, πριν είχαμε βγάλει τη Βασίλισσα, θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα. Για όλους εσάς που βλέπετε και ακούτε το κανάλι μου, ένα μήνυμα κεντρικό, μία κάρτα λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα, ποιο είναι το κίνητρο, τι έχει να μας πει, κάτι, οτιδήποτε. Δεν το βάζω, η πρόθεσή μου είναι απλά να πάρουμε ένα μήνυμα. Για μέσω του φίλες και φίλοι, και το μήνυμα είναι... Το μήνυμα είναι ένας βασιλιάς ξυφών, ένας πολύ δυνατός βασιλιάς. Όμως έχει κάποιες πολύ καλές ιδιότητες. Είναι ειλικρινής, είναι σπαθάτος. Είναι, θα πει την αλήθεια του, σε ό,τι νιώθει και σε ό,τι σκέφτεται. Στη ζωή μας γενικότερα και σε αυτά τα οποία αναζητούμε, είναι να βρούμε το βαθύτερο νόημα της αλήθειας, της δικαιοσύνης. Δηλαδή, να σας πω, το αν σας και το ερώτημα κλείνει εδώ, είναι δίκαιο. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να το κερδίσεις, πρέπει να το πάρεις, πρέπει να πας εσύ. Πρέπει να είστε μαζί. Είναι σωστό να είστε μαζί. Μα να το κάνω λίγο αυτό. Είναι σωστό να είστε μαζί. Στη ζωή μας πολλές φορές μας κλείνονται πόρτες. Συναντάμε εμπόδια. Διότι είναι δίκαιο. Έτσι πρέπει να γίνει. Όχι για να τιμωρηθούμε. Για να πάμε κάπου αλλού. Για να ανακαλύψουμε άλλα πράγματα. Για να μας πάει εκεί που είναι η μοίρα μας και το πεπρωμένο μας. Αυτός ο βασιλιάς τώρα. Μπορεί να είναι ένας πατέρας, μπορεί να είναι ένας φίλος, μπορεί να είναι ένας εραστής, μπορεί να είναι ένας πρώην γκόμενος, μπορεί να είναι ένας πρώην εραστής, οτιδήποτε. Αλλά ακούστε τον, διότι θα πει, ένα συνεργάτης, ένα αφεντικό, ακούστε τον, διότι θα πει μία φράση η οποία είναι όλο το κλειδί. Οι ενέργειες πολλές φορές, μέσα από όλο αυτό που ζούμε, έρχονται και εκφράζονται μέσα από άλλους ανθρώπους, μέσα από την ομιλία τους, το λόγο τους, μία φράση θα πούνε, μία λέξη κλειδί και ξεκλειδώνουμε και λέμε, όχι, παιδί μου, έχει δίκιο. Θέλω να πω λοιπόν εδώ ότι ναι, υπάρχουν άντρες οι οποίοι μπορεί να ήταν δειλοί, υπάρχουν και άντρες όμως οι οποίοι είναι δυναμικοί, είναι δυνατοί. Υπάρχουν και άντρες που λένε την αλήθεια. Ή αν δεν πούνε την αλήθεια, μάλλον θα την κρύψουν, όχι γιατί δεν θέλουν να σας πληγώσουν στη συγκεκριμένη στιγμή και θα το αποφύγουν και θα σας πούνε, θα τα πούμε όταν έρθει η στιγμή. Ακούστε τους. Έχουν σοφία. Ζώδια βέβαια του αέρα, οροσκόπος του αέρα, αλλά μπορεί να είναι και μάλλον και άνθρωποι οι οποίοι κουβαλάνε πολύ αέρα μέσα τους, έχουν αρκετό αέρα δηλαδή. Δεν υπερισχύει, αλλά μπορεί να έχουν αρκετό αέρα μέσα τους και επιλέγουν επίσης να εξισορροπήσουν και καταστάσεις. Οπότε, το μήνυμα και το κλειδί, φίλες και φίλοι, είναι ισορροπία, αρμονία και ισορροπία στη ζωή. Αν είναι να κερδίσω ένα λότο, ας το πούμε, είναι γιατί πρέπει να είναι δίκαιο και να το αξίζω. Θα το αποφασίσει πολλές φορές
Να σας πω, θέλετε ο Θεός, η ενέργεια, το σύμπαν, το χέρι μου που θα επιλέξει ή το μυαλό μου που θα επιλέξει τους συγκεκριμένους αριθμούς. Αν να περάσουμε σε άλλη διάσταση είναι γιατί θα πρέπει να υπάρχει όμως εξισορρόπηση πραγμάτων. Σε μια σχέση πρέπει να, έχει και να υπάρχουν ισορροπίες. Υπήρχαν αυτές οι ισορροπίες ή υπήρχε πολύ ανισορροπία. Βάλτε τα κάτω, πιαστείτε από αυτά που σας λέω και θα δείτε ότι κάποια πράγματα μπορεί να αρχίσουν να μπαίνουν σε μια σειρά. Όχι γιατί είμαι σοφός, απλά γιατί τα χαρτιά εδώ, τα ταρό, σας λένε κάποιες όμορφες πληροφορίες. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι μου, σας ευχαριστώ πολύ. Αν είσαι καινούριος, κάνε την εγγραφή σου. Έλα στην παρέα μας, έλα να περάσουμε όμορφα. Για εσάς λοιπόν, τους παλιούς που με ακολουθείτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε πολύ σύντομα.